Τώρα σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο ο δικό μας άνθρωπο. Βλέπεις, το ταλέντο έχει να κάνει με διάφορες κατηγορίες. Έναν άνθρωπο πολυγραφότατο, έναν άνθρωπο ταλαντούχο και πολύ ιδιαίτερο στιχουργό, που είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούτιο, τον κύριο Πόλη Κυριάκου, τον φίλο Πόλη. Καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και να είναι πάντοτε καλά. Τι κάναμε, πήγαμε και τον συναντήσαμε στον χώρο του πια. Γιατί η Κύπρος έχει την τιμή και οι άνθρωποι που χαίρονται τον στίχο και την ποίηση να έχουν κοντά τους τον Πόλη Κυριάκου πια από αυτό το διάστημα στην Κύπρο να δρά, σε ένα χώρο όπου λέγεται Εργαστήρι Ποίησης και Στίχου. Πρώτη φορά το είχα ακούσει. Ναι, όταν ήρθε και εδώ, θυμάσαι και λίγο, που είχα εκπλαγεί και είχα ενθουσιαστεί. Πήγαμε λοιπόν και βρήκαμε τον Πόλη στο χώρο του αυτό. Σου έκανε μαθήματα. Ξέρεις, εγώ είμαι ένα κουρί. Είχε όμως εξαιρετικούς ανθρώπους εκεί, που από διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα αλλά και δουλειές, όπου πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά μαζί του, είναι πάρα πολύ τυχαίροι. Να δούμε το βίντεο. Είναι χαρά του να πηγαίνεις στον χώρο τους, γιατί είναι πραγματικά για εμάς προνόμιο να σας έχουμε εδώ στο στούδιο. Αλλά είναι και ωραία έτσι να σκεφτούμε στον χώρο σας και να βλέπουμε από κοντά πώς δουλεύει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον συνάδελφο τον καλό, τον Χάσικο, τον Χρήστο, ο οποίος εκτός υπηρεσίας προθυμοποιήθηκε εκείνη τη μέρα να μας βοηθήσει και να κάνουμε το καλό. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο χώρο στην καρδιά της Λευκωσίας. Η μέρα είναι υπέροχη, ωστόσο υπέροχα πράγματα συμβαίνουν και μέσα σε αυτό το υπέροχο κτίριο. Θα πάμε να δούμε ένα εντελώς διαφορετικό εργαστήρι και ένα δάσκαλο, ένα στιχουργό, άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλουργήσει, έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ εμείς εδώ στην Κύπρο, αλλά και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα και σε μέσο πολιτείες όπου έχει δράσει και έχει προσφέρει. Μιλάμε για τον κύριο Πόλη Κυριάκου, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας διαθέσει λίγο χρόνο και να μας μοιήσει και εμάς, αν θέλετε, σε αυτό το υπέροχο εργαστήρι, το εργαστήρι ποίησης και στίχου. Ελάτε μέσα, γιατί έχουμε αρκετά να ακούσουμε και να μάθουμε. Μοιάζεις με την υπομονή του πέλαγου σαν είδα κι απ' το μυθό σου μια φωνή σπαράζει σαν προσμονή και τρέμει σαν πατρίδα. Μοιάζεις με την υπομονή του πέλαγου σαν είδα. Ένα εργαστήρι λοιπόν το οποίο ίσως από τα λίγα ή και το μοναδικό. Γιατί ξέρεις στην Κύπρο όπου ζούμε εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα για δεκαετίες όπου έδρασες στην Αμερική και προσέφερες και στον ελλαδικό χώρο ότι εδώ τα πράγματα και οι ευκαιρίες είναι λιγότερες. Και νομίζω ότι και οι μαθητές που είναι εδώ θα έλεγα αλλά και ο κόσμος που δίνεται αυτή η ευκαιρία την αρπάζει γιατί δεν την έχουμε συχνά. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί. Τους βλέπω, χαμογελούν, νιώθουν άνετα, αντιδρούν στον χώρο σαν να είναι το σπίτι τους. Και πρέπει αυτό να σε γεμίζει με χαρά και αγάπη. Ναι, είναι χαρά της δημιουργίας. Να σου πω λόγω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές σχολές στιχουργικής, εργαστήρια στιχουργικής. Έτυχε να βρεθώ στην Κύπρο και πολλοί φίλοι μου είπαν γιατί να μην το προσπαθήσω. Λοιπόν, η πρώτη μου εμπειρία είναι πραγματικά όμορφη. Χαίρομαι που είμαι χρήσιμος για αυτά τα παιδιά. Ήδη άρχισαν να ανταλλάζουν μεταξύ τους μουσικές και τραγούδια. Κάποια παιδιά δίνουν στίχους, κάποια άλλα παιδιά που γράφουν και μουσική και δημιουργούν τραγούδια. Ναι. Αυτό είναι η δημιουργία. Και δεν είναι όλοι από το χώρο της μουσικής. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Ναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι από διαφορετικές δουλειές οι περισσότεροι. Και τους ενώνει ένα κοινό σημείο. Ναι, το τραγούδι. Το τραγούδι. Και η επιθυμία αυτού του στίχου. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, είναι η δημιουργία σου αρκετή την προσφορά σου τόσα χρόνια. Το να γράφει κάποιος στίχους δεν είναι μέσα από την ψυχή βαρημένο. Το να γράφεις στίχους και ποίηση είναι μια πάρα πολύ προσωπική υπόθεση. Είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι του εαυτού μας και καθώς αρχίσαμε από την πρώτη συνάντηση άρχισα να διαβλέπω στον κάθε ένα την ευαισθησία του. Και είχα δίκιο και παρακολουθώντας όλα τον καθένα βλέπω ότι κρύβουν μέσα τους μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία και ένα μεγάλο συνέστημα. Αυτό γεννάει το τραγούδι, η ευαισθησία, το συνέστημα και η εικόνα. Είναι ωστόσο τιμή μας και εμάς εδώ στην Κύπρο που πια αποφάσισες να έρθεις
έστω τουλάχιστον για αυτό το διάστημα και να έχουμε ακόμη ένα μεγάλο αστυνομικό, δικό μας άνθρωπο, εσένα, και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέτεις σήμερα. Είναι τιμή μας πραγματικά. Τι θα έλεγες ότι κάνει τον Πόλη να γράψει ένα στίχο σήμερα στην Κύπρο? Τον οποιοδήποτε στιχουργό τον κάνει να γράψει στίχο η στιγμή, η ευαισθησία της στιγμής, η στιγμή εκείνη που θα συναντήσεις μπροστά σου κάτι το οποίο θα είναι πολύ ιδιαίτερο και θα σου πει θέλω να γίνω τραγούδι. Και αυτό είναι. Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι μετά από αυτό τον κύκλο που θα είναι 12 συναντήσεις θα υπάρξει και ένας δεύτερος, και ήδη χαίρομαι γιατί κυκλοφόρησε αυτή η πληροφορία στην Κύπρο και αρκετά παιδιά θέλουν να είναι στην ομάδα μας. Η δράση όμως δεν σταματά εδώ, σε αυτό το χώρο. Έχεις παράλληλες δράσεις και θα ήταν χαρά μας και τιμή μας να ακούσουμε τι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε διάφορες συνεργασίες. Η αλλαγή από Αμερική σε Κύπρο ήταν κάτι πολύ έτσι έντονο και ξαφνικό. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω την αλλαγή μου. Ναι, έχω αρκετές συμμετοχές σε αυτόν τον καιρό. Με τον Γιάννη τον Κότσερα, με τον Κώστα τον Μακεδόνα, με τον Μητσιά, ένας δίσκος που έχω αρκετά τραγούδια. Τώρα κάνω ένα καινούργιο έργο ολοκληρωμένο με τον Γιώργο Νταλάρα, που θα είναι τραγούδια πάλι που έχουν σχέση με την αγωνία μας, και μια από τις αγωνίες μας είναι και η Κύπρος, και με πάρα πολλούς άλλους νέους και παλαιότερους συνθέτες και τραγουδιστές. Και χαίρομαι γιατί με βάση την Κύπρο θέλω να δω πώς βγαίνουν τα πράγματα από μέσα μου. Νομίζω θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Εσύ θα το ανακαλύψεις και θα μας το μεταφέρεις όταν θα το ενσανθείς, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η βάση όπου είναι τοποθετημένα τα πράγματα πια εδώ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η βάση είναι η ουσία του κάθε δημιουργού. Και μια και μιλάμε για τη βάση που είναι Κύπρος και η βάση μας είναι και η γλώσσα μας, να σου πω, αν και εσύ προσωπικά το γνωρίζεις, ότι δρομολογείται ένας εκπληκτικός δίσκος σε μουσική του Ανδρέα του Κατσιλιάνη από την ορχήστρα Σουδιαντίνα, σε στίχους δικούς μου στην κυπριακή διάλεκτο, 10 έντεχνα τραγούδια, έντεχνη μουσική, κυπριακός στίχος, που θα τα υποστηρίξει η γνωστή σε όλους μας Βασιλική Χατζηαδάμου, η οποία αγαπάει πάρα πολύ την παράδοση και θα συνεχίσει με την κυπριακή γλώσσα, αλλά αυτή τη φορά όχι με παραδοσιακή μουσική, με έντεχνη μουσική, η οποία σίγουρα θα κουβαλάει μέσα της και μια αίσθηση παράδοσης. Είσαι στην Κύπρο και αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά είναι παράλληλη η δράση σου και στις άλλες πολιτείες. Ναι. Με την Αμερική είχα μια 35χρονη σχέση. Είναι μια χώρα που με φιλοξένησε και εμένα όπως εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Το λέω τώρα αυτό γιατί πραγματικά με τις εξελίξεις στην Αμερική οι μετανάστες νιώθουν λίγο παράξενοι. Προσπάθησα να φέρω τον ελληνικό και τον κυπριακό πολιτισμό κοντά στην Αμερική για πολλά χρόνια. Η Αμερική είναι ένας τόπος όπου οι Ελληνοαμερικανοί και οι Κύπροι της Αμερικής πραγματικά διψούν για πολιτισμό, και θα ήταν καλά και από το κράτος εδώ να συμβεί κάτι τόσο ώστε ο πολιτισμός να έρθει πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ μακριά. Και διατηρούν άρρηκτους τους δεσμούς με την Κύπρο. Είναι, αν θέλεις, το οξυγόνο τους. Ζουν και εργάζονται αλλού, αλλά η καρδιά τους χτυπάει εδώ. Έτσι είναι. Η νοσταλγία είναι μια μεγάλη υπόθεση που πρέπει να την ποτίσουμε με νερό και με κρασί για να διατηρηθεί. Χαίρομαι που το κρατικό κανάλι ταξιδεύει μέχρι εκεί. Είναι ένα μικρό φως αυτό. Η γέφυρα επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Το νιώθουμε και το βλέπουμε καθημερινά. Έτσι. Εμείς έχουμε από εδώ πολύ πιο γεμάτοι και πολύ πιο τυχεροί και πλούσιοι, θα λέγα, στην ψυχή και στο μυαλό, γιατί παρακολουθώντας αυτό το σημερινό μαζί σας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε και
πήραμε μέρος σε αυτό το πράγμα, μας έκανε να νιώσουμε πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο ωραία, ή αν θέλεις, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, βγαίνοντας από αυτή την πρώτη του ομοφυλοφιλικού έξω. Εγώ ευχαριστώ προσωπικά. Οι μαθητές και οι μαθητρίες ευχαριστούν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα για αυτή τη φιλοξενία. Το αντίδωρο με όλο αυτό θα είναι κάποια τραγούδια που θα μελοποιηθούν στο τέλος και θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή. Ναι, αυτό. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Αυτό. Γιατί θα είναι το παιδί αυτής της σχέσης, σε εισαγωγικά θα έλεγα. Και θα ήταν τιμή μας να το μεταδώσουμε και αυτό. Σου ευχόμαστε κάτι καλό. Να είσαι πάντοτε χαμηλών τόνων, είσαι σίγουρα και φαίνεται, αλλά τόσο δεκτικός και τόσο χαμογελαστός ως άνθρωπος, γιατί να ξέρεις ότι το χαμόγελο το ξέρεις από μόνος σου, γιατί το εφαρμόζεις στη ζωή σου. Κάνει πιο απλά τα πράγματα όταν δυσκολεύονται. Έτσι. Και να σε έχει πάντα ο Θεός καλά. Εμείς θα χαρούμε να ξανασυναντηθούμε σε κάτι καινούργιο. Θα βρεθούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάτι καινούργιο πολιτιστικό. Ναι, και να το μεταδώσουμε και στους φίλους για να το μοιραστούμε μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να επισκεφθώ τον κύριο Πόλη. Πρέπει. Διότι γράφω και πρέπει να μου δώσει μαθήματα. Χριστιανό, έχει αυτή την ηρεμία ο άνθρωπος αυτός που έχει, είναι ο πολιτισμός ιστορικευμένος μέσα του. Ναι, μιλάω με τόση ηρεμία, με τόση...